κύριοι τηλεθεατές, καλημέρα σας. Μεγάλα τα της πίστεως θέματα, αλλά και μεγάλες οι προδοσίες. Σήμερα με την βοήθεια των Αγίων Θεοδόρων, των μεγάλων μαρτύρων της Ιεράς Εκκλησίας μας, του Τύρονος και του Στρατιλάτου, με τη βοήθειά τους θα κάνουμε τις καταγγελίες και θα σας πούμε όλα τα ευτράπελα που διαδραματίστησαν στην Βουλή τις τελευταίες μέρες με το νομοσχέδιο της συνθήκης Σέγγεν. Έπειτα θα σας δείξουμε και μερικές σκηνές από την περιβόητη ταινία που ετοιμάζομαι και είναι στο στούντιο για μεταγλώτηση, για να δείτε η διεισόμαση τι δείχνουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Μερικές σκηνές. Και τώρα θα ήθελα να πω σε όλους εσάς ότι η μεγάλη αποστασία ολοκληρώνεται, η προδοσία της χώρας και η παράδοσή της στους ξένους και σκοτεινούς είναι γεγονός. Όπου και αν κοιτάξουμε, η Ελλάδα μας πληγώνει. Μένα προσωπικά η ζωή μου έχει γίνει ένα μαρτύριο, διότι επειδή πάσχω, διότι αν δεν πάσχει κανείς δεν μπορεί ούτε να καταγγείλει, ούτε να μιλήσει, ούτε να αγωνιστεί. Με πληγώνει λοιπόν η εικόνα της χώρας μας και ως Ελληνίδα και ως πιστό μέλος Εκκλησίας Χριστιανή Ορθόδοξος. Περπατάω, καθημερινά διασχίζω τους δρόμους και βλέπω μια εικόνα εγκατάλειψης, μια εικόνα τραγική, αδιαφορίας, μια εικόνα αλλοδαπών, αλλοθρήσκων, μέχρι που σκέφτομαι και μουρμουρίζω μόνη μου και λέω, πώς είναι δυνατόν να είναι αυτή η χώρα μου? Τι εικόνες είναι αυτές που παρελάβουν μπροστά στα μάτια μου? Είναι τραγικές, κυρίες και κύριοι, εάν δεν έχετε πάρει είδηση τα εγκλήματα που συντελούνται αυτή την ώρα. Θα δείτε απάκρους άκρων σε όλη την ελλαδική επικράτεια τις δεντροφυτεύσεις των Φινίκων, το κατακρεούργημα μέσα από τον Δήμο Αθηναίων και τον ξεριζωμό των δέντρων, των ελληνικών δέντρων, της ελληνικής ταυτότητος, την ερημοποίηση, διότι σε λίγο η Ελλάδα δεν θα έχει ούτε κλάδο ελαίας, ούτε πορτοκαλιές, ούτε μανταρινιές, ούτε ευκαλύπτους, ούτε ασημόλευκες, ούτε τίποτα από την ταυτότητά της, από την ελληνική της ταυτότητα. Θα θυμίζει μία έρημο, Αφρική. Ξεριζώνουνε δέντρα. Ανεβείτε πάνω να δείτε τι γίνεται στην Κηφισίας και βλέπουμε παλούκια πλέον. Και στις διαχωριστικές, και αριστερά και δεξιά, στην Αχαρνών το ίδιο, εξαφανιστήκαν οι ακακίες, παλούκια. Στην Αγίου Μελετίου τα ίδια, στην Οδόν Πατησίων τα ίδια. Και ουδείς ευαισθητοποιείται από τους κυρίους αυτούς που βγαίνουν και κάνουν υποτίθεται ρεπορτάζ, τους κυρίους δημοσιογράφους εντός εισαγωγικών, να πούνε, κύριοι, γιατί μας αλλάζει την ταυτότητά μας? Τι επίθεση είναι αυτή? Τι επίθεση είναι αυτή εναντίον του οικοσυστήματος της Ελλάδος? Πώς είναι δυνατόν να μας αφαιρείτε πάρκα, πλατείες και να συνεχώς να δεντροφυτεύετε Φίνικες? Τι είναι εδώ, η έρημος του Ισραήλ? Θέλετε να ερημοποιήσετε τη χώρα? Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Και όποιος αμφισβητεί, γιατί παλιά είχαμε χλεβαστεί για τις καταθέσεις μας αυτές και μας περνάγανε για γραφικούς ότι λέγαμε αναλήθειες. Λοιπόν, κάνετε μία έτσι, πάρετε το αυτοκινητάκι σας και ανεβείτε όλη την ελλαδική επικράτεια και κάτω στο Σούνιο και στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα και στα νησιά, να δείτε το χάλι που συντελείται και το ξερίζωμα της ταυτότητος της ελληνικής και κατ' επέκταση της ταυτότητος των Ελληνοορθοδόξων όλων ημών και της χώρας μας και την κωδικοποίησή μας ως αριθμούς. Κωδικοποίησης λοιπόν και συνθήκη Σέγγεν. Θέλω να σας προτρέψω να προσενίσχυσή σας να διαβάζετε την Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, διότι όποιος διαβάζει την Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου ενισχύεται, ο πιστός γίνεται πιστότερος και βεβαίως μπορεί και διεισδύει εις τους έσχατους αυτούς χρόνους, προετοιμάζεται, ενδυναμώνεται, γιατί όλοι οι πατέρες πάντοτε από ανέκαθεν τους αιώνες διάβαζαν την Αποκάλυψη, την ερμήνευαν, διότι η Εκκλησία η Ορθόδοξος, η στρατευωμένη του Χριστού Εκκλησία, είναι εσχατολογική.
Πρέπει λοιπόν επιτακτική ανάγκη να γίνεται αναφορά, συνεχής αναφορά και από τους ποιμένες οι οποίοι καθεύδουν και οι οποίοι περίμεναν, για να φρίξετε σας τα λέω αυτά, περίμεναν να ακυρωθεί η συνθήκη Σέγγεν, εκτός ορισμένων άρθρων που δεν έχουν διαβαστεί και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη. Αυτοί το πήγανε τώρα, το τελειώνουν το θέμα. Κυρώνεται η συνθήκη Σέγγεν, νομιμοποιείται και εδραιώνεται το ναζιστικού τύπου φακέλωμα ηλεκτρονικό του 666, που θα επιδώσει στον καθένα από εμάς τον συγκεκριμένο αριθμό, τον ακάθαρτο, και θα μας αποβαπτίσει. Και τότε δείξαν ευαισθητοποίηση, ευαισθητοποιήθηκαν. Και πού είσαστε, κύριοι, όλο αυτόν τον καιρό? Τι κάνατε στους κεκονιασμένους σας άμβονες, όπου έχουν πιάσει νυχτερίδες και αράχνες και σιγήν ηχθείως στηρείται και δεν μιλάει και δεν αναφορά καμία, δεν γίνεται από άμβονο στις Κυριακές και στο Πάτριον και στον Εορτολόγιον και στο ένα και στο άλλο? Τέτοια προδοσία δηλαδή και τέτοια αδιαφορία ουδής ενημερώνεται, και η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη που φέρεται. Και όχι μόνο δεν ενημερώνεται, αλλά προτρέπεται τον κόσμο να σφραγιστεί, γελιοποιείται αυτούς που αγωνίζονται για να μην χάσουν την ταυτότητά τους και για να μην χαραχθούν, τους λέτε γραφικούς, και προτρέπεται τους άλλους να μην υπακούουν, και συγγράφεται και βιβλία όπως αυτός ο περιβόητος Βολουδάκης, και προετοιμάζεται και ένα άλλο βιβλίο του Ιάννη του Καρδάση, άλλος πράκτορ της ΕΟΚ που χρημάτισε και παριστάνει τον υποτιθέμενο ψεύδο επιστήμονα, και με είχε στείλει και στο Άγιον Όρος και σε όλους τους πατέρες, φρόντισε μεθοδευμένα, γιατί αυτή είναι οργανωμένη, να στείλει βιβλία να ενημερώσει ότι ο γραμμικός κώδικας, γιατί υπήρξε και υπάλληλος στην ΕΟΚ 4 χρόνια, ο κύριος Καρδάσης, που συνεργάζεται και με μονή εκτός Αθηνών, να βγάλει βιβλίο να συγγράψει, θα το εκδώσει τώρα, ότι παραλάβετε τις νέες ταυτότητες, παραλάβετε κάθε μορφής ηλεκτρονικό έντυπο, χαραχθείτε, διότι ο γραμμικός κώδικας δεν έχει καμία σχέση με τα τρία εξάρια. Αυτοί είναι οι προδότες που την χάνουν τιμών, την χάνουν αποδοχής και προβάλλονται από όλα τα μέσα. Οι αιρετικοί, οι εχθροί της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, που ανενόχλητοι δρούν και βεβαίως δεν τους καταγγέλει κανείς, βλασφημώντας την Ιερά Αποκάλυψη, βάλλοντας εναντίον προσώπων που αγωνίζονται, και όχι, είτε αυτοί είναι λαϊκοί, είτε είναι ιερομόναχοι, περιφερόμενοι, φλογεροί, είτε είναι δεσποτάδες, που το φαινόμενο αυτό έχει εκλείψει τον τελευταίο καιρό, δεν βλέπουμε δεσποτάδες. Αντίθετα, εγώ θέλω να καταγγείλω τρεις δεσποτάδες, οι οποίοι προτρέπουν το πίμνιο και δυστυχώς ανήκουν στο Πάτριον Εορτολόγιον αυτοί. Είναι ο κύριος Καλλίνικος Αχαΐας, ο κύριος Καλλιόπιος και ο κύριος Ματθαίος Λαγκής. Είχαμε καταγγελίες από την Χαλκίδα, από ορισμένες περιφέρειες και ενορίες που προείστανται και ηγούνται, ότι προτρέπουν τον λαό του Θεού να παραλάβει τις νέες ταυτότητες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι μόνο προτρέπουν τον λαό, αλλά εγώ πρόσφατα είχα και μία εμπειρία προσωπική, έτσι πολύ, πολύ λυπηρά και απογοητευτική, διότι δεν σας κρύβω ότι πληγώθηκα με τον αγώνα αυτόν που κάνουμε από κοινού όλοι μαζί κατά των βλασφημιών, κατά του Κυρίου μας, κατά του προσώπου του Κυρίου μας. Βλέπουμε η Ορθοδοξία και η Ελλάς να βάλετε πανταχώθεν από αιρετικούς, από αλλοφρίσκους, και οι αρχιερείς είτε στο Πάτριο να ανήκουν αυτοί, είτε στο νέο να καθεύδουν. Πλην κάποιες ευαισθητοποίησεις του κυρίου Αμβροσίου Αγιαλίας, ο οποίος έστειλε και ενεργοποίησε και έκαμε κάποια συγκέντρωση κάτω για τη συνθήκη Σέγγεν, οι υπόλοιποι που έπρεπε να εκδώσουν εγκυκλίους, που έπρεπε να εκδώσουν, να βγάζουν φωτιά και φλόγγες οι άμβονες για να ξεσηκώσουν τον λαό, να τον προετοιμάσουν, να ετοιμάσουν ψήφισμα του ελληνικού λαού από όλες τις ενορίες και από όλες τις εκκλησίες, και να δοθεί το ψήφισμα εις τη Βουλή των Ανθελήνων. Διότι τώρα που κυρώθηκε, κύριοι, σε εσάς απευθύνομαι τους κληρικούς και με τα λύπης μου, διότι εμπάθεια και μίσος εγώ δεν έχω για κανένα πρόσωπο. Ίσα ίσα που αγαπώ το Ράσο, εκτιμώ, όχι μόνο το Ράσο το αγαπώ και εκτιμώ, αλλά μάχομαι για το Ράσο και λυπάμαι για το Ράσο που αποστασιοποιήθηκε, που τους καιρούς αυτούς ο Κυριός μας δυστυχώς βγαίνει αληθινός, ότι το ιερατείον του 8ου αιώνος είναι σε μεγάλη αποστασία. Λοιπόν, τι θα μας πείτε τώρα όλοι εσείς? Ξαφνικά μας στείλετε ένα χαρτί ότι αφού κυρώθηκε η συνθήκη Σέγγεν, προείσταστε του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και όταν εγώ σας κατέθεσα το υπόμνημα το συγκεκριμένο στην σύνοδό σας και γελάσατε και διαβάστηκε και μετά
το ρίξατε στον κάλαθο των αχρήστων και μου είπε ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος τον Γοχ ότι κυρία Δουράκη εμείς χάσαμε την πρώτη εγκύκλιο που ήταν στην Ολομέλεια και αφού την χάσαμε και την παρέλαβε κάποιος επίσκοπος εσείς δεν ευαισθητοποιηθήκατε να κάνετε άλλη εγκύκλιο, να τη μοιράσετε στις Μητροπόλεις και να ενημερώσετε τον λαό του Θεού. Αλλά τον αφήνετε απροστάτευτο, ανενημέρωτο, τον αφήνετε σε μια κατάσταση υπνηλίας, κομματώδη και από εκεί και μετά θέλετε να λέγεστε αρχιερείς και επίσκοποι. Εσείς θα λογοδοτήσετε κύριοι. Εμείς θα λογοδοτήσουμε, θα πολύ αμαρτωλοί. Αλλά σειρά προτεραιότητος για την κόλαση και για την απολογία έχουν οι δεσποτάδες, θα ρασοφορέσει όλη η κόλαση. Η δεσποτομανία και η προσωπολατρεία και όλα αυτά που γίνονται σήμερα και όχι η Χριστολατρεία και οι φανατισμοί ώστε να δημιουργείτε προσωπολάτρες που σας υπακούν τυφλά και που τους δίνετε εντολές να απολεστούν οι ψυχές τους είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν οι κύριοι αυτοί εγώ τους καταγγέλω ανοιχτά, εάν θέλουν να μας πείσουν θα βγάλουν εγκυκλίους ο κύριος Καλλίνικος Αχαΐας, ο κύριος Ματθαίος Λαγκής και ο κύριος Καλλιόπιος ή του Πατρόου μιλάω τώρα. Λοιπόν, ώστε να ενημερωθεί ο λαός του Θεού, να προτρέψουν σε ψήφισμα από τις εκκλησίες τους και από τις Μητροπόλεις τους τον κόσμο κατά του Σέγγεν και κάθε Κυριακή, όπως κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, να ενημερώνουν με σχατολογική αναφορά, να προετοιμάζουν τον κόσμο, τον πιστό λαό του Θεού και να τον ενισχύουν και να τον ενδυναμώνουν και όχι να αδιαφορούν και να τον προτρέπουν να σφραγιστεί. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, ως προς το Ιερατείον. Τώρα, ως προς τους πολιτικούς μας, στην Βουλή των Ελλήνων προχθές που γίνανε πολλά ευτράπελα και ψηφίστηκε το κατάπτυστο, το φρικαλαίο νομοσχέδιο του Σέγγεν, διότι γι' αυτό και έγινε, κατασκευάστηκε αυτή η κυβέρνηση παροδίας, ειδωτή των κομπιούτερ του κυρίου Σιμίτη τον Σεπτέμβριο, θυμίστε, για να ολοκληρώσει την εφαρμογή του Σέγγεν, το πιο ανελεύθερο νομοσχέδιο, το πιο ναζιστικό, το πιο εσχρό, αυτό το νομοσχέδιο που καταστρατηγεί και όχι μόνον τις συνταγματικές ελευθερίες, τις ατομικές ελευθερίες, καταργεί το ιδιωτικό απόρριτο, καταργεί το οικογενειακό άσυλο και επιβάλλει μια παγκόσμια αστυνόμευση υπερδικτατορική από την υπεραστυνομία που έχει ετοιμαστεί και που ονομάζεται Europol, καταργώντας τα συντάγματα όλων των χωρών, καταργώντας τα κοινοβούλια όλων των χωρών, καταργώντας την ελληνική δικαιοσύνη, μιλάμε για τη χώρα μας τώρα γιατί δεν μας αφορούν οι άλλες χώρες, την ελληνική δικαιοσύνη και στην αντικατάσταση ως αντικατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης θα αντικατασταθεί με την ευρωδικαιοσύνη, με ξένους δικαστάς, όπου φανταστείτε τώρα δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας, φανταστείτε σε λίγο καιρό που θα είναι η αλλοδαπή επάνω, Ολλανδοί, Γερμανοί και δεν συμμαζεύεται, τι δίκαιο θα βρίσκουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Τα χάλια τα βλέπουμε, την προδοσία που ολοκληρώνεται, βλέπουμε την επίθεση που μας κάνουν οι Αμερικανοεβραίοι σιωνιστές, βλέπουμε την καταστροφή που κάνουν και την αναταραχή στα Βαλκάνια να συγχύσουν και να δημιουργήσουν μέτωπο και εστία αναφλέξεως με το υποτιθέμενο σενάριο των τραπεζών, να ρίξουν, να κάνουν αυτή την χαόδη κατάσταση στην Αλβανία, να ξεριζώσουν την Βόρειο Ήπειρο, να ξεριζωθούν οι Βορειοϊπειρώτες και δεν εσχύνεστε κύριοι και δεν ντρέπεστε τη Βόρειο Ήπειρο και τα ελληνικά χώματα που έχουν παρθεί, με αίμα έχουν ποτιστεί. Τρεις φορές την πήραμε τη Βόρειο Ήπειρο και αυτοί οι κύριοι εταίροι και φίλοι μας υποχρέωσαν να εγκαταλείψουμε και την παραδώσουμε στους Αλβανούς. Λοιπόν, την Βόρειο Ήπειρο, τα δικά μας χώματα, να την αποκαλείτε εσείς όλοι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφων Νότιο Αλβανία και δεν ντρέπεστε και δεν εσχύνεστε. Λοιπόν, ποιες είναι οι εντολές σας? Να εξαφανίσετε όλα τα ελληνικά κομμάτια από προσώπου γης, έτσι, και να σμικρύνετε την Ελλάδα, να τη συρρυκνώσετε, να τη διαμελήσετε στα εξών συνετέθη, η Ελλάς. Λοιπόν, και δεν συμβάλλετε εσείς, εγώ εκείνους που αηδιάζω, απεχθάνομαι και μισώ, τους αποστρέφουμε όσο τίποτα, δεν είναι τόσο οι Εβραίοι σιωνιστές, όσο οι εβραιοβαπτισμένοι Έλληνες προδότες. Λοιπόν, εσείς όλοι λοιπόν, συμβάλλατε στην προδοσία να παραδοθεί η Ελλάς, είτε ανήκετε εις την ΕΣΥΑ, είτε ανήκετε εις το πολιτικό κατεστημένο, είτε ανήκετε εις το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Λοιπόν, είτε είστε υψηλόβαθμοι, είτε είστε του στρατού, είτε είστε της αεροπορίας, όλοι εσείς λοιπόν
αδιαμαρτύρητα, χωρίς καμία ευαισθησία, χωρίς καμία διαμαρτυρία, παραδίδεται χωρίς να καλέσετε σε απολογία όλους αυτούς και να τους θέσετε πρώτων ευθυνών τους, αλλά και να τους καταγγείλετε ως προδότες της χώρας και της πίστεως. Βεβαίως, γιατί τρέμετε τις καρέκλες και τις θεσούλες σας. Μα την προδοσία πολύ αγάπησαν τους προδότες ουδείς. Αφού ολοκληρώσουν το σχέδιό τους η νέα παγκόσμια εποχή και η νέα τάξη, σε λίγο θα αποβληθείτε. Αυτή θα είναι η τιμωρία σας. Πρώτου σε εσάς θα εξοντώσουν. Και πρώτου σε εσάς και στη θέση σας θα τοποθετηθούν, είπαμε, ξένοι αλλοδαποί. Καταργείτε λοιπόν το Σέγγεν, το εθνικό νόμισμα, και αντικαθίσταται με τις 666 ηλεκτρονικές μονάδες EQ. Πρόσφατα στα κανάλια σας είδατε την αναφορά και την εξαγγελία της Εθνικής Τραπέζης ότι εκτός από τις κάρτες πλέον οι αναλήψεις και οι καταθέσεις θα γίνονται με την δεξιά παλάμη μέσω σκάνερ, και το διαφημίζουν κιόλας και έχουν ειδικό έντυπο. Εσείς λοιπόν όλοι αντιδράστε και μπείτε στην τράπεζα και σπάστε και τα σκάνερ και φτύστε τους και πείτε ότι εμείς ανάληψη με τη δεξιά παλάμη δεν κάνουμε. Μας φραγίζουν εδώ και τώρα, συνειδητοποιήστε το, ο καιρός ήρθε. Λοιπόν, εσείς όλοι οι κύριοι ταγοί της Εκκλησίας που έπρεπε να ενημερώνετε κάθε Κυριακή από άμβονο στον κόσμο, τον αφήσατε στο έλεος. Θα μείνετε αναπολόγητοι, κύριοι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δέχομαι απειλές, δέχομαι χλέβη, δέχομαι διασυρμό, δέχομαι και τι δεν δέχομαι. Γιατί δεν συμβιβάζομαι. Και ουέ και αλίμονο, εάν συμβιβαζόμουν, τι είδους αγώνα θα μπορούσα να κάνω. Σας τα λέμε λοιπόν ανοιχτά και καθαρά, διότι η γλώσσα της αληθείας είναι καθαρή και κοφτερή. Δεν μπορούμε λοιπόν να καλύπτουμε άλλο ιερείς και αρχιερείς οι οποίοι προτρέπουν τον λαό του Θεού και δεν τον ενημερώνουν. Και όχι μόνον αυτή η ομάδα και η μερίδα που καταγγείλαμε, αλλά και άλλοι. Και εις των νέων και εις το Πάτριον γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, μην υπακούετε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σε όλους αυτούς τους αρχιερείς που παριστάνουν τους ιερείς και τους ποιμενάρχες, ενώ στην ουσία είναι υλικοποιημένες. Όποιος δεν ασπάζεται και δεν προσκυνά την Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου και δεν παραδέχεται, διότι η Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι ο Λόγος, ο Θεόπνευστος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι στις μέρες μας πλέον είναι γεγονός το χάραγμα, το barcode system, η κωδικοποίηση παγκόσμιος ανθρώπων, προϊόντων και ζώων, αυτός, κυρίες και κύριοι, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι Έλλην, χριστιανός, ορθόδοξος? Είναι προδότης. Δεν μπορούμε να τους πούμε άθεους αυτούς. Ο άθεος, με το ένδυμα της αθείας, έτσι προωθεί τις θέσεις τις προδοτικές, τις μειοδοτικές, και συνεχίζεται η άλωσης της Ελλάδος, η άλωσης της Εκκλησίας και το γκρέμισμα. Αλλά με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Η Εκκλησία του Χριστού ζει και θα ζει ανά τους αιώνες. Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι στον αγώνα αυτό τελικά ο Χριστός θα νικήσει και η Εκκλησία του Κυρίου μας θα θριαμβεύσει. Και δεν πρέπει οι ουδείς να τρομοκρατείτε, να πανικοβάλλετε για τα επερχόμενα δεινά. Είμεθα αναπολόγητοι, είμεθα υπεύθυνοι, είμεθα αμαρτωλοί, είμεθα άνθρωποι άνευ μετανοίας και πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα. Όποιοι δεν εργάζονται για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία και δεν μοχθούν για το χάσιμο της ελληνοορθοδόξου ταυτότητος που χάνεται και γκρεμίζεται, αυτοί δεν μπορούν να λέγονται Έλληνες. Αυτό. Έπειτα λοιπόν, για να έρθουμε στη Θήκη Σέγγεν και στο σφράγισμα, έχω να καταγγείλουμε λοιπόν τους κυρίους Ευάγγελο Γιαννόπουλο, και ο οποίος προσπάθησε επανειλημμένος ως Υπουργός Δικαιοσύνης στην Βουλή προχθές που είχαμε συγκεντρωθεί, και προσπάθησε και ο τύπος να χλεβάσει το γεγονός, και ειδικά οι κύριοι του Sky, του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, οι οποίοι ήρθαν να τραβήξουν πλάνα, ορισμένα πλάνα από την εκδήλωση και από την πορεία, και δείξανε μερικά πλάνα, έτσι απομονώσανε φράσεις. Εγώ προσωπικά δεν δέχτηκα να δώσω ούτε συνέντευξη ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά μου τράβηξαν ένα πλάνο την ώρα που μιλούσα και απομόνωσαν φράσεις και δεν άφησαν τους πραγματικούς ανθρώπους που μοχθούν, τους Έλληνες τους πραγματικούς και που καταγγέλουν τα σημεία και τα τέρατα που γίνονται αυτή τη στιγμή, να ολοκληρώσουν τις φράσεις τους και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, να γίνει κατανοητό, γιατί βρισκόμεθα προχθές έξω από τη Βουλή και γιατί μπήκαμε στη Βουλή Επιτροπή
και μιλήσαμε με όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους είπαμε την αντίθεσή μας, τους είπαμε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με την παράδοση και με το σφράγισμα και με την δουλεία που μας επέβαλαν με το έτσι θέλω εδώ και τώρα αυτοί οι κύριοι και μας παρέδωκαν στην χειρότερη μορφή ηλεκτρονικής δουλείας που έχει ποτέ σοφιστεί ανθρώπινος νους. Η σατανική λοιπόν, τα σατανικά μυαλά της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων μέσω των προδοτών και δυστυχώς στη Βουλή των Ανθελήνων το λέμε, ήταν 63 οι βουλευτές που ψηφίσανε κατά της Νέας Δημοκρατίας και 132 υπέρ να κυρωθεί συνθήκη Σέγγεν. Έπειτα τα έδρανα της Βουλής μέσα, γιατί παρευρεθήκαμε και τα είδαμε από τους εξώστες. Είδαμε λοιπόν το έσχος, το ότι να μην υπάρχει, να πουσιάζουν όλοι για να τα έχουν καλά με όλους, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως με μονωμένα άτομα καμιά δεκαριά, με πρωταγωνίστρια την κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία εισηγήθηκε το νομοσχέδιο και το εξύμνησε και το τόσο πολύ δηλαδή το χρήσωσε το χάπι που σου ερχότανε να κάνεις έγκλημα. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιους κοινοβουλευτικούς στη Βουλή, όχι το Σέγγεν θα μας περάσουν, θα μας πάρουν αυτοί οι κύριοι τα κεφάλια μέσω του Σέγγεν. Λοιπόν, ψηφίσανε και κυρώθηκε το Σέγγεν εκτός αυτά που μας λένε περί τροποποίησεως των άρθρων κλπ. Από το ένα αυτοί να σας μπαίνουν και από το άλλο να σας βγαίνουν. Η συνθήκη Σέγγεν θα εφαρμοστεί έτσι σκληρή, ανελαίτη, όπως θα τη δείτε στην κασέτα που προετοιμάζομαι, και θα δείτε το έσχος που θα συντελεστεί σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες, την παγκόσμια υπερδικτατορία που ετοιμάζει ο Εβραιοσιωνισμός και η Εβραιομασονία, ώστε να καταργήσουν και να αφοπλίσουν όλα τα έθνη, τους στρατούς και να επιβληθεί ένας παγκόσμιος στρατός, μια παγκόσμια υπεραστυνομία που ονομάζεται Royal Gestapo και που θα κάνει το βίο αβίωτο όλων των πολιτών, η χειρότερη μορφή υπερδικτατορίας, φασισμού, ναζισμού, ναζιστικού τύπου, τώρα αρχίζει, έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Λοιπόν, βιαίως εφαρμόζεται το Σέγγεν, ψηφίστηκε, θεσμοθετήθηκε και βεβαίως οι αντιδρώντες στην Βουλή των Ελλήνων ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καμένος, ο οποίος είπε ότι στην αγόρευσή του, στην πρώτη του εμφάνιση, είπε ότι την ώρα που δολοφονεί το ηρωίδα Ρολάν της Γαλλικής Επαναστάσεως, είπε «Ελευθερία, πόσα εγκλήματα διαπράττονται στο όνομά σου». Και εκείνη την ώρα είπε ο κύριος Πάνος Καμένος, θυμήθηκα τον τίτλο του παρόντος νομοσχεδίου, διότι το παρόν νομοσχέδιο προσπαθεί να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αλλά δεν γίνεται τίποτα άλλο από το να θεμελιώνει αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ούτε προσέξτε. Το καταγγέλει ο κύριος Πάνος Καμένος και λέει, δεν προστατεύεται το άτομο με αυτές τις ασάφειες περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί υποκειμένου και αντικειμένου, τα υποκείμενα και τα αντικείμενα που γίνονται κατανοητά μόνο σε αυτούς για να περάσει το προδοτικό νομοσχέδιο, αλλά αντίθετα θεμελιώνεται, εδραιώνεται, καταγγέλει ο κύριος Πάνος Καμένος, το ηλεκτρονικό φακέλωμα χτυπώντας βαθιά και τον ελληνισμό και την ορθοδοξία και τα ατομικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο είναι η αρχή του τέλους. Έρχεται λοιπόν σε αντίθεση με το σύνταγμα της χώρας μας. Προβλέπεται λοιπόν ηλεκτρονικό φακέλωμα προσώπων, ζώων, πραγμάτων, επιτρέπει παρακολουθήσεις και συλλήψεις στη χώρα μας, προσέξτε, Ελλήνων πολιτών από ξένους. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε λίγο. Καταργεί το απόρριτον του ιδιωτικού βίου, παρουσιάζει όλες τις ιδιαιτερότητες, το ιατρικόν απόρριτον. Καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος όταν θα δώσει τη δεξιά του χείρα θα σφραγιστεί και θα του πάρουν το DNA του και θα κοιτάνε την κάρτα του που δεν θα μπορεί να τη διαβάζει ο ίδιος, αλλά τα μηχανήματα και τα κέντρα, τα ξένα, αυτοί οι ίδιοι που θα κατέχουν τα μηχανήματα και τα computers, λοιπόν, και δεν θα τον προσλαμβάνουν στην δουλειά, διότι θα έχει μια προδιάθεση ο οργανισμός του αργότερα να πάθει καρκίνο, τάσεις ομοφυλοφιλικές και όλα αυτά τα σενάρια που έχουν εφεύρει τα σατανικά μυαλά των νεοταξιτών και των νεοεποχητών. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος συνεχίζει λοιπόν στη Βουλή και έτυχε αποδοχής και επιδοκιμασίας και αυτός και ο κύριος Γιακουμάτος και ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης και είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρεμβαίνει στα προσωπικά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών, να φακελώνει τους Έλληνες πολίτες τα ευαίσθητα εκείνα στοιχεία που αφορούν την υγεία, την σεξουαλικότητα,
στα προσωπικά πολιτικά δικαιώματα και μάλιστα αυτές τις πληροφορίες να μην τις δίνει σε ελληνικά κέντρα, αλλά το που είπαμε και εμείς και το καταγγείλαμε, ο κάθε Γερμανός χωροφύλακας να μπορεί να μπαίνει στα προσωπικά αρχεία των Ελλήνων πολιτών, πολιτικών και στρατιωτικών και να τους διώκει. Λοιπόν, να τους διώκει ανηλαιώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έπειτα, είπε ο κύριος Πάνος Καμένος, γιατί αυτό το νομοσχέδιο το καταψήφισε και είπε για την υποθήκη και για το μέλλον της Ελλάδος και των παιδιών μας, ότι το αύριο των παιδιών μας είναι σκοτεινό, μηδενίζεται από την ψήφιση του νομοσχεδίου του Σέγγεν και των παιδιών μας το μέλλον και των εγγονών μας, και είναι νομοσχέδιο το οποίο δεσμεύει τους Έλληνες πολίτες του αύριο, και τέτοιο δικαίωμα, είπε ο κύριος Καμένος, δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι, να αφαιρέσουμε το μέλλον από τα παιδιά μας με αυτό το κατάπτυστο και φρικαλαίο Σέγγεν. Μιλάμε για την εποχή της ηλεκτρονικής, λέει, και θα μπορούσα να συστήσω στους αγαπητούς συναδέλφους, προκειμένου να προστατέψουμε από τα ηλεκτρονικά φακελώματα, από τα αρχεία και από την τεχνολογία τους Έλληνες πολίτες, και τους προέτρεψε να ανοίξουν το ίντερνετ, να δουν παιδάκια 5 ετών σε σεξουαλικές πράξεις, να δουν γυναίκες από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες πολλούνται μέσω του ίντερνετ, να δουν ανομαλίες, να δουν όργια, διακίνηση ναρκωτικών, πώληση στα σπίτια ναρκωτικών μέσω των ηλεκτρονικών αυτών συστημάτων. Έρχεται στο σπίτι σας συστημένο κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, μέσω του ίντερνετ, το φακελάκι με την κοκαίνη, με την ηρωίνη, με το έκσταζι, με το LSD και με ό,τι άλλο κακό συναπάντημα και συνοθήλευμα. Λοιπόν, και είπε ότι αν δεν προστατευτούμε από το παρόν νομοσχέδιο, η Ελλάς γκρεμίζεται, καταστρέφεται, νεκρώνεται και ο τάφος της είναι έτοιμος. Και βέβαια μπορεί όλα αυτά, λέει ο κύριος Καμένος, και όλοι οι συνάδελφοι, ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος, οι κύριοι Γιώργος Καρτζαφέρης και όλοι αυτοί που μίλησαν, δεν έχω βεβαίως τη δική τους, το δικό τους, τα δικά τους πρακτικά εδώ, γι' αυτό και αναφέρομαι στον κύριο Πάνο Καμένο. Λοιπόν, είπε ότι όλοι αυτοί οι κοινοβουλευτικοί που ομιλούν για Ελλάδα, για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια, θεωρούνται φασίστες. Λοιπόν, εντός ολίγου, σε μισό λεπτό, ολοκληρώνομαι για να γίνει το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Όταν οι άλλοι μιλάνε για νοσηλευτικά προγράμματα, είναι ειδικοί. Μοναδικοί. Μεγάλη. Εμείς στην Ασπίδης Πρόνοια λέμε απλώς F-Zin και εννοούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που ξεκινά από την πρόληψη με κάρτα check-up, χωρίς διαδικασίες, με βιβλιάριο υγείας. Σύστημα υγείας F-Zin, για να ζούμε καλύτερα. Από την Ασπίδης Πρόνοια. Κυκλοφόρησε και χαλάει κόσμο το καινούριο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Ξεσκεπάζω το κέφε. Η σαϊεντολογία, η θρησκεία των θρησκειών στο μικροσκόπιο. Απάτες, παρακολουθήσεις πολιτών, πιέσεις δικαστικών, εξαγορά φακέλων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προκατασκευασμένα επί παραγγελία δημοσιεύματα με δικούς τους δημοσιογράφους, φακελώματα και αυτοκτονίες. Όλος ο αγγελικός κόσμος της αϊεντολογίας, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα πορίσματα του Νομάρχη Αθηνών, κυρίου Δημητρίου Ευσταθιάδη, και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κυρίου Ιωάννη Αγγελή. Αποκαλυπτικές σελίδες με τον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο σε συγκλονιστικές καταγγελίες, καθώς και όλη η αντιπαράθεση του συνηγόρου του ΚΕΦΕ Γρατσία με τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο. 450 σελίδες με στοιχεία φωτιά για την απάτη του ΚΕΦΕ. Ξεσκεπάζω το ΚΕΦΕ, το νέο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου που συγκλονίζει και χαλάει κόσμο. Ένας νεαρός ασθενής, ο Μεγρέμης Βασίλειος, πάσχει από κακοήθη νεοπλασία. Μόνο τα φιλάνθρωπα αισθήματα των συνανθρώπων μας μπορούν να τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει μια επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, ας απευθυνθούν στην Εθνική Τράπεζα. Αριθμός λογαριασμού 669 / 74 28 45 / 65.
Τι παίζουμε σήμερα? Νέο ξυστό Άσι. Βρείτε δύο άσους και κερδίστε μέχρι 5 εκατομμύρια. Ξυστό. Κάνει τα εκατομμύρια παιχνίδι. Και συνεχίζει, αγαπητοί τηλεθεατές, ο κύριος Καμένος στην αγόρευσή του, λέγοντας: και βέβαια φασίστες δεν μπορεί να εννοούν, να εννοούμεθα όλοι εμείς όσοι αγωνιούμε για πατρίδα, Ελλάδα, θρησκεία και οικογένεια. Και βέβαια φασίστες θα αποκαλέσετε όλη την Ιερά Σύνοδο που αντιδράει, που θα αντιδράσει, που εψήφισε την συγκεκριμένη εγκύκλιο τότε, έστω και αν έμεινε ανενεργός, ενθυμίστε τότε. Έπειτα, φασίστες, λέει, θα θεωρήσετε και τους μοναχούς στο Άγιον Όρος, οι οποίοι μίλησαν για την αντίθεση που έχει η Ορθόδοξη πίστη σε αυτά τα σχέδια της νέας εποχής. Φασίστες θα αποκαλέσετε και την ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους? Μήπως είναι φασίστες και η ΓΕΣΕΕ, όπου ο Γενικός Γραμματέας της Γιώργος Μαυρίκος με ένα κειμενό του αντιτίθεται και στη φασιστική συνθήκη Σέγγεν αλλά και στο παρόν νομοσχέδιο που δεν διασφαλίζει τίποτα? Μήπως είμαστε φασίστες όλοι μαζί, ή φασίστες εγκληματίες και προδότες συμπληρώνουμε εμείς? Από τούτο το βήμα είστε όλοι εσείς, κύριοι, που προσπαθείτε να χαρακτηρίσετε και να δείξετε γραφικούς, είτε πολιτική είναι αυτή, είτε λαϊκή είναι αυτή, είτε κληρική, όλους αυτούς που δεν αποδέχονται το έγκλημα αυτό που συντελείται εις βάρος της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Παναγιώτης Καμένος, και βεβαίως εμίλησε και ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος, και όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι πολιτικοί ως προς τα θέματα Ελλάδος και Ορθοδοξίας. Βεβαίως εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Καμένος είναι γνωστός για την ευαισθησία του, και ο κύριος Γιακουμάτος και ο κύριος Καντζαφέρης, αλλά έπρεπε πριν τους διαλύσουν να κάνουν την επίθεσή τους, πριν τους διαλύσουν, γιατί τώρα το Σέγγεν σημαίνει διάλυση της Βουλής, διάλυση των κομμάτων σε πάρα πολύ μικρά κόμματα, ετοιμάζεται η οικουμενιστική κυβέρνηση, Μάρτιο με Απρίλιο, ποιος ξέρει τι θα μας βρει και τι μας ετοιμάζουν, έτσι, και γιατί οι Εβραίοι σιωνιστές χτυπούν πάντοτε στις εορτές του χριστιανισμού, των χριστιανών βρίσκουν πάντοτε να επιδείξουν την ισχύ τους και την μοχθηρία τους, εγκληματώντας κατά των Ορθοδόξων λαών των χριστιανικών. Λοιπόν, φανταστείτε τι γίνεται τώρα, τη στιγμή που η Βουλή βρήθη από Εβραίους. Βρήθη η Βουλή από Εβραίους. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτή δεν είναι ελληνική Βουλή, είναι εβραϊκή Βουλή. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν κοινοβουλευτικός, θα είχα παραιτηθεί του αξιώματός μου, θα είχα καταγγείλει όλους αυτούς για εθνική προδοσία και θα καλούσα σε press conference ανοιχτά τους μεγαλοεκδότες να γράψουνε, γιατί και αυτοί κατευθύνονται, γνωρίζετε τι γίνεται με τον τύπο. Κλεβάσανε την συγκέντρωση που κάναμε στις εφημερίδες, και μάλιστα το Έθνος είπε: δύο καλογρίτσες και πέντε μοναχοί συγκεντρώθηκαν απ' έξω για να κραυγάσουν για τη συνθήκη Σέγγεν, για να κραυγάσουν την προηγμένη τεχνολογία που έρχεται, τον εφιάλτη αυτό που έρχεται και που θα τον λουστούν πρώτοι αυτοί οι κύριοι, διότι αφού εκτελέσουν, είπαμε, τις εντολές που έχουν από τα αφεντικά τους, θα τους καταργήσουν αυτούς που συντελούν στην καταστροφή της χώρας. Οι μεγάλοι αυτοί εκδότες, μεγαλοεκδότες. Λοιπόν, έπειτα, αφού λοιπόν το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο αποτελεί απειλή κατά του έθνους, γιατί αποτελεί προϋπόθεση κυρώσεως, αυτή η προδοτική συμφωνία που βλάπτει όχι μόνο απλώς την εθνική μας ανεξαρτησία, αλλά βλάπτει ακόμη και την ίδια την ιδέα του ελληνισμού. Γιατί καθιερώνεται Μητρώο Απορρίτων Εθνικών Αρχείων, αρχείων που τηρούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, καθώς και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που θα καταχωρίζονται στο ειδικό Μητρώο της Αρχής με κίνδυνο διαρροής και συνέπειες στην καταστροφή του έθνους. Και βεβαίως καταλήγει στο τέλος ο κύριος Καμένος, για αυτούς τους λόγους είπε στον κύριο Ευάγγελο Γιαννόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνης, και θα του στείλω το μήνυμα, του το έστειλα και γραπτός και προφορικός, θα τον συναντήσω, θα επιδιώξω εγώ ίδια. Γιατί ήταν και δικηγόρος μου, με είχε υπερασπιστεί και σε ένα δικαστήριο τότε επί Χούντας. Λοιπόν, είναι λυπηρό το θέαμα, κύριε Υπουργέ,
Είναι λυπηρό το θέαμα αυτή τη στιγμή όταν σας βλέπει ο ελληνικός λαός που παρουσιάζεται ως υπουργός δικαιοσύνης. Δικαιοσύνης τίνων. Ποιανής δικαιοσύνης? Της ελληνικής ή της εβραιοσιονιστικής? Παραδίδεται τον λαό του Θεού όπως τον παρέδωκε ο Κουτσόγιωργας τότε. Δικτατορικό το τρόπο, ναζιστικό εδώ, με το έτσι θέλω. Και είδατε ο θάνατος του Κουτσόγιωργα, κύριε Υπουργέ, κύριε Ευάγγελε Γιαννόπουλε, σε εσάς απευθύνομαι. Πόσο παραδειγματικός ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος του, επειδή εισηγήθηκε το 666 την ηλεκτρονική σφράγιση και την αποβάπτιση των χριστιανών, το άνομο αυτό νομοσχέδιο του 666, του νόμου 1599/86 τότε. Ο θάνατός του ήταν παραδειγματικός, όπως και του Τρίτσι που εδίωξε την Εκκλησία και όλων των άλλων των διοκτών. Παραδειγματικός και ο επιθανάτιος ρόγχος ήταν μπροστά στις κάμερες των τηλεοράσεων. Και αυτό δεν το λέω με ευχαρίστηση, με τα μεγάλης μου λύπης το λέω. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, τι θα σε λίγο τι έρχεται επί της κεφαλής σας. Προσέξτε, γιατί αν δεν φοβήστε τον λαό του Θεού, τον Θεό δεν τον φοβήστε. Τον Θεό δεν τον φοβήστε, δεν φοβάστε. Σε λίγο τι έχει να γίνει. Μήπως έρθει και η δική σας η σειρά, που εσείς εισηγήστε το εθνοκτόνο, το χριστοκτόνο, το αντεθνικό, το ανελεύθερο, αυτό νομοσχέδιο το αντισυνταγματικό των Εβραίων, Ευρωευρωπαίων της ΕΕ, και στέλνετε στο ικρίωμα όλους τους Έλληνες, καταργώντας τους όλα τα δικαιώματα και αποδίδοντάς τους και επιδίδοντάς τους ένα συγκεκριμένο αριθμό και τους κωδικοποιείτε. Είστε υπεύθυνος. Αν δεν θα βγαίνει η ψυχή σας, κύριε Υπουργέ, σας το λέω. Λοιπόν, και τα λέω με πάσα ευθύνη που φέρω και ως άτομο και ως Ελληνίδα πολίτης ορθόδοξος, και γνωρίζετε ότι είχα αγάπη στο πρόσωπό σας και εκτίμηση. Αλλά από τούδε και στο εξής, εάν δεν αποκηρύξετε αυτό που εισηγηθήκατε, η τύχη σας θα είναι ικτρά. Σας το λέω να το ξέρετε. Διότι εμένα μπορείτε να με κάνετε ό,τι θέλετε. Να με πιάσετε, να με συλλάβετε, να με βάλετε στο τμήμα, να με διακομωδήσετε, να με κάνετε ως υπουργός δικαιοσύνης. Αλλά με τον Κυριόν μας μπορείτε να τα βάλετε, με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείτε να τα βάλετε. Κανείς σας δεν μπορεί να τα βάλει. Αυτός λοιπόν θα αποδώσει τη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης. Και μην χλεβάζετε όλους αυτούς και αφήστε τους να πούν αλήθειες και να καταθέσουν, γιατί σας παρακολούθησα από πάνω από τα υπερώα της Βουλής. Λοιπόν. Και είναι ικτρή η εικόνα που παρουσιάζεται, να μην υπάρχει το εικόνισμα και να μην εισηγηθείτε εσείς πρώτος την ανάρτηση του εικονίσματος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αλλά να έχετε σε όλες τις αίθουσες, γιατί το είδα η διεισόμαση, το πορτρέτο του Λένιν, ενός Εβραίου ελεηνού, ενός Χριστοκτόνου, ενός Θεοκτόνου, όλων αυτών των αθέων Εβραίων, να δεσπόζει στην Ελληνική Βουλή πορτρέτο Εβραίου εγκληματία. Λυπάμαι που τα λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ας θορυβηθούν και ας δεχθούμε και απειλές εκ νέου και ας δεχθούμε αυτά που δεχόμαστε επί καθημερινής βάσεως. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, γιατί για να δείτε τι σημαίνει Σέγγεν, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται η παγκόσμια υπεραστυνόμευσης. Δημιουργείται λοιπόν υπεραστυνομία που δεν θα λογοδοτεί σε κανέναν και οι θυγόμενοι Έλληνες δεν θα έχουν κανένα μα κανένα ουσιαστικό μέτρο άμυνας. Όπως δεν είχαμε και εμείς μέτρο άμυνα στα δικαστήρια που προσήλθαμε και μας αφαίρεσαν το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής να είναι παρόν η πολιτική αγωγή. Καταλαβαίνετε τι θα πάθουμε σε λίγο όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τώρα που κυρώθηκε η ψηφή και η συνθήκη Σέγγεν. Λοιπόν, δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, δεν θα υπάρχει ελληνικό δικαστήριο, ελληνική δικαιοσύνη, τίποτα. Τέλος όλα. Μια λοιπόν ανεξέλεγκτη ευρωαστυνομία έρχεται να πατάξει κάθε αντίσταση και αντίδραση των Ελλήνων, που θα τη δείτε σε λίγο καιρό από τη συγκεκριμένη κασέτα που μεταγλωτίζομαι. Κάθε αντίσταση και αντίδραση των λαών και ειδικά των Ελλήνων μέσα, και δεν μιλάει κανείς σας μέσα και έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η συνθήκη Σέγγεν. Το Σέγγεν επιβάλλει την Ευρωπόλ, θα παραβιάζει ναζιστικό το τρόπο το οικογενειακό άσυλο των Ελλήνων και θα τους διώκει ανελέητα μέχρι τελικής εξοντώσεως. Η υπεραστυνομία αυτή σκοπό έχει να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας σε όλα τα έθνη και δει στους χριστιανούς Ορθοδόξους πρωτίστως. Το είδαμε στη Σερβία, τα είδαμε στην Σοβιετική Ένωση. Στην Ρωσία τι γίνεται, πώς τους διέλυσαν, τι τους κάμανε. Μετά από 70 χρόνια καθεστώς αθεΐας, διώξεων και κομμουνισμού. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το μεγάλο όχι, γιατί εγώ προσωπικά συγγράφω και βιβλίο που θα το στείλω στα σώματα ασφαλείας και προς όλους τους στρατιωτικούς, τους εκλεκτούς, αυτούς που ορκιστήκαν στη σημαία, στην ιδέα του έθνους και στου Χριστού την πίστη την Αγία, γιατί δεν βλέπω καμία ευαισθητοποίηση.
Μήπως και ευαισθητοποιηθούν. Στα σώματα ασφαλείας λοιπόν θα στείλουμε βιβλίο εντός λίγου καιρού που ολοκληρώνεται. Γιατί δεν έχουν καταγγείλει όλη αυτή τη φρίκη οι αστυνομικοί, γιατί αποδέχονται ταυτότητες αστυνομικές που τους αποχαρακτηρίζουν και τους αποβαπτίζουν χωρίς να αναφέρεται το θρήσκευμα, και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς από τα σώματα ασφαλείας και από τους στρατιωτικούς. Και από τα τρία όπλα θα ακούσουμε λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε το μεγάλο όχι για τη φρικαλαιότητα του Σέγγιν από όλους εσάς. Και γιατί συμμετείχε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και ενέκρινε την ίδρυση της περιαστυνομίας και του ηλεκτρονικού φακελώματος 666. Τι βρίσκονται πίσω από όλα αυτά? Άμεση πρόσβαση στα αρχεία ηλεκτρονικών των Ελλήνων και στο ιδιωτικό, ιατρικό, κοινωνικό και ηθικών παραπτωμάτων απόρριτο θα έχουν μόνον, προσέξτε το αυτό, οι εχθροί του έθνους. Έπειτα, περνάει και το λέμε αυτό με τον νόμο Ε9. Όλα τα κίνητα γι' αυτό λυσούν, λυσοδός θέλουν να υπογραφεί το Ε9, το έντυπο, το περιβόητο της Ε, ώστε να περιέλθουν όλα τα ακίνητα και ιδιοκτησίες των Ελλήνων, σπίτια, εδάφη και πάσα κυριότητα ακινήτου περιουσίας, μεταβιβάζεται στους παγκοσμίους αφέντας, αφού το Ε9 ουσιαστικά καταργεί την ιδιοκτησία στους Έλληνες. Όσο και να σας κακοφαίνεται, αυτές είναι οι αλήθειες που δεν σας τις λένε και σας μιλάνε μια επιστημονοδαιμονολογική γλώσσα, ακαταλαβίστηκε ακριβώς, για να μην πείτε στην ουσία του θέματος. Πείτε κύριε ότι είναι κατάργηση της ιδιοκτησίας. Δεν θα υπάρχει κυριότητα. Θα μας γκρεμίζουν τα σπίτια, τα είδατε τι γίνεται. Θα μας γκρεμίζουν, θα φέρουν τις μπουλντόζες, θα φέρουν τους αστυνομικούς, θα κλωτσάνε τις πόρτες, θα μπαίνουν μέσα αυθαίρετα και θα έχουν την εξουσία εισαγγελέως ένας απλός Ολλανδός αστιφύλακας και ένας Γερμανός. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Και ενώ έπρεπε έξω όλος ο ελληνικός λαός να είναι έξω από τη Βουλή, εχθές και προχθές, έστω και την Τρίτη σας περιμένουμε που ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο, όλος ο ελληνικός λαός σύσσωμος, δεν ήτανε παρά ελάχιστοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτοί που αγωνιούν και διαμαρτύρονται. Λοιπόν, είναι έσχος, είναι αδιαφορία αυτή εγκληματική. Καλά να μας κάνουνε λοιπόν. Λοιπόν, οδηγούμεθα από μόνοι μας στη θανατική μας καταδίκη και στο ικρίωμα. Λοιπόν, καλά να μας κάνουν αφού δεν ενδιαφερόμεθα. Δεν ενδιαφέρεστε όλοι εσείς που λέτε συνεχώς τι συντελείται στη χώρα μας, αχ δεν μπορούμε αυτό, μα τα δίκαιά μας πρέπει να το καταλάβετε ότι μόνο με αίμα, με θυσίες, με αγώνες, έτσι και με φοβερό ποδαρόδρομο να εξαντλήσετε στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε καταγγέλλοντας και δείχνοντας την αποδοκιμασία σας και δείχνοντας την οργή σας και προς τους ταγούς, ευαισθητοποιώντας τους και εκβιάζοντάς τους να μιλήσουν για τη συνθήκη Σέγγεν, να ψηφίσουν εγκυκλίους, να βγάλουν φλόγες οι άμβονες και να πάψουν πια οι εκκλησίες να είναι νεκροταφεία. Γιατί μόνο από την εκκλησία μπορεί να έρθει η ανάσταση του έθνους και από πουθενά άλλου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, και θέλω να πω εδώ πέρα ότι σε αυτούς τους κυρίους που πασχίζουν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε Ελλάς, ότι δεν είμαστε Έλληνες, αφού μας αφήρεσαν το Ελλάς και μας βάλανε το γκρεκός γκρεκύλος στα διαβατήρια, μικροτσίπ στα διαβατήρια, ότι η χώρα μας, και τους το τονίζω, είναι η Ελλάδα και όχι η βάρβαρη Ευρώπη. Αυτό πρέπει να τους λέτε και να τα καταγράφετε επωνύμως την υπογραφή σας και να τα στέλνετε, ώστε να τα έχουν στα αρχεία τους ότι οι Έλληνες αντιδρούνε. Η συνείδηση λοιπόν των Ελλήνων παραμένει ελληνοορθόδοξη, τους το λέμε να τα ακούνε. Όχι στο ηλεκτρονικό χάραγμα και στη συνθήκη Σέγγεν των Εβραίων Σιωνιστών και των Ευρωευρωπαίων φίλων εντός εγωγικών και εταίρων μας. Όχι λοιπόν στα μικροτσίπ, όχι στο χάραγμα, όχι στην κωδικοποίηση που θέλει να αμολύνει τους Έλληνες χριστιανούς, όχι στην ένωση των Ορθοδόξων μετά των Λατίνων, όχι στην οικουμενιστική, στην εδραίωση του παγκοσμίου οικουμενισμού, όχι στην ναζιστική νέα εποχή. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, όπως και η Κύπρος, όχι στη νέα παγκόσμια θρησκεία, όπως και η Βόρειος Ήπειρος, η Μικρά Ασία, η Ιωνία, ο Πόντος, η Μακεδονία και η Κωνσταντινούπολης. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε, δεν μπορώ να δικρίζω τη χώρα μου, αυτό το έσχος που συντελείται αυτή την προδοσία. Αυτό το χάλι δεν προσβάλλεστε, κύριοι, όλοι εσείς. Δεν αισθάνεστε υποτιμημένοι ως Έλληνες. Δεν αισθάνεστε διοκόμενοι στην ίδια μας τη χώρα. Γιατί δεν αντιδράτε. Είναι απογοητευτική η εικόνα. Οι Έλληνες, σας
Σας το λέμε να το ξέρετε. Δεν ξεχνάμε τη μεγάλη Ελλάδα. Και γι' αυτή θα πασχίσουμε. Και με τη βοήθεια του Κυρίου μας αυτό θα γίνει το όνειρο πραγματικότητα, αφού πληρώσουμε το τίμημα πρώτα για την αδιαφορία μας. Δεν ξεχνάμε τον ξενιτεμένο ελληνισμό που μοχθεί και πάσχει, που εσείς τον ξεριζώσατε με εντολές των προδοτών εδώ και τον στείλατε. Την εκλεκτότερη ράτσα των Ελλήνων την στείλατε έξω, μετανάστες, μετανάστευση. Δεν τον ξεχνάμε τον απόδημο ελληνισμό, δεν ξεχνάμε το ολοκαύτωμα της Σμύρνης, δεν ξεχνάμε το ολοκαύτωμα του Βυζαντίου και δεν μας ενδιαφέρει και αδιαφορούμε παντελώς για το ολοκαύτωμα των Εβραίων Σιωνιστών που το κατασκεύασαν οι ίδιοι. Πονάμε βεβαίως ως άνθρωποι, αλλά αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν τα εγκληματικά τους σχέδια και να στείλουν στην πνευματική διάσταση 2,5 δισεκατομμύρια ψυχές στον άλλον κόσμο για να κάνουν την κάθαρση την υποτιθέμενη και να εδραιωθεί η εκλεκτή ράτσα του Γιαχβέ και του Ιεχωβά, αυτοί θα έχουν πρώτοι την τιμωρία από τον Θεό, γιατί θα πάνε να συνταχθούν με τον πατέρα τους στον διάβολο, γιατί λίγα είναι τα ψωμιά τους. Δεν ξεχνάμε λοιπόν το ολοκαύτωμα της Σμύρνης, του Βυζαντίου και τα 400 χρόνια σκλαβιάς υπό των γενοκτόνων Τούρκων. Όπως δεν ξεχνάμε ότι για όλα αυτά τα εγκλήματα που υφίσταται αιώνες τώρα ο ελληνισμός, προσέξτε το, τους σχεδιαστές του, αιώνες τώρα, τους Εβραίους Σιωνιστές, αλλά και τους χειρότερους που συντάσσονται μαζί τους, τους βοηθούς τους, τους σημερινούς εφιάλτες Έλληνες Εβραιοβαπτισμένους προδότες. Αυτούς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και δεν τους ξεχάσει και η ιστορία και θα γραφούν με τα μελανότερα χρώματα. Έτσι δεν γνωρίζουν όμως οι δύστιχοι όλοι αυτοί ότι σμά την κοπιάζουν, διότι η νίκη τους, το λέμε, είναι των Ορθοδόξων Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, εντός ολίγου θα δείξουμε τώρα μερικά στιγμιότυπα από την συγκεκριμένη κασέτα που μεταγλωτίζομαι, για να δείτε πώς θα σφραγίσουν και πώς έχουν προπαγανδίσει μέσα από ταινίες και παραγωγές του Hollywood οι κύριοι αυτοί, αλλά και σε μία περιβόητη πολύ εκπομπή του CNN που έκαμε αίσθηση, αποκαλύπτοντας την παγκόσμια κυριαρχία, την παγκόσμια κυβέρνηση που εδραιώνεται, τα παγκόσμια σχέδια του ευρεοσιονισμού και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα σας δείξουμε πάρα πολύ λίγες σκηνές για να πιστείτε ότι η κασέτα αυτή υπάρχει και προετοιμάζεται. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ γρήγορα να προβληθεί από το κανάλι της Τηλετώρα. Θα ήθελα λοιπόν να δείξουμε μερικά πλάνα από την κασέτα αυτή και απευθύνομαι στο control να χαμηλώσει λίγο η φωνή για να μπορέσω να πω. Εδώ λοιπόν ρεπορτάζ από το CNN που ουσιαστικά διαφημίζει την έξυπνη κάρτα, το νέο σύστημα κρυμμάτου συναλλαγής που προετοιμάζεται. Περαιτέρω αναφέρει κάρτες διοδίων, toll cards, ναζί τύπου, τηλεανίχνευση χωρίς να σταματάς πουθενά στα διόδια. One card for everything. Μία κάρτα για όλα, με μικροτσίπ, σύστημα παρακολουθήσεως. Έπειτα, σκόπιμη διαφήμιση για πλήση εγκεφάλου παρουσιάζει σκηνές από έργα που έχουν κινηματογραφηθεί για αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπουμε σκηνές από τη συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία, όπου δείχνει τους σφραγισμένους ανθρώπους κωδικοποιημένους πώς θα εντοπίζεται μέσα από τη δεξιά παλάμη. Το βλέπετε εδώ. Το χάραγμα του θηρίου. Ομοιέχον το χάραγμα που δίνατε αγοράσε και πωλήσε, μας τα δείχνουν και μας τα διαφημίζουν ως προηγμένη τεχνολογία και στα έργα τους. Λοιπόν, και όχι μόνον αυτό, αλλά συγκεκριμένα από την ταινία Demolition Man που ουσιαστικά δείχνει το υποδόριο μαρκάρισμα με υψηλή τεχνολογία για την αυτόματη ανίχνευση των ανθρώπων. Στο ίδιο έργο γίνεται αναφορά στην πλήρη κατάργηση του χρήματος. Και ο μόνος τρόπος συναλλαγών, transactions, είναι η εσωτερική εμφύτευση με μικροκύκλωμα. Crime, λέει. Πώς αντιμετωπίζει το κόσμο. Έγκλημα. Πόλεμος. Disease. Ασθένειες. Disaster. Καταστροφή. Peace. Ειρήνη. Με ερωτηματικό την έχουν την ειρήνη. Προσέξτε. Και για όλα αυτά βεβαίως, για να τα έχουμε και να μην έχουμε όλες αυτές τις συμφορές, θα πρέπει... The countdown has begun. Δηλαδή η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Μας το λένε και μας το προβάλλουν. Άμα θα τη δείτε την συγκεκριμένη βιντεοτενία θα ανατριχιάσετε. Λοιπόν, μας έρχονται από τα Υπουργεία τους επισήμως. Παρουσιάζουν. Λοιπόν, παρουσιάζουν λοιπόν την, το βλέπετε το μικροτσίπ αυτό με τα 3 εξάρια. Το ID found, το βλέπετε.
Λοιπόν, βλέπουμε και τους συγκεκριμένους εδώ δημοσιογράφους του CNN, όπου στην πορεία δείχνουν όλο τον εφιάλτη και όλα τα μεγέθη του 666, τον μικροτσίπ της σφραγίσεως, του χαράγματος, και αναφέρονται στον Αντίχριστο και στην παγκόσμια κυβέρνηση και αστυνόμευση που έρχεται. Μπορούμε να διακόψουμε, παρακαλώ, την αναμετάδοση και να συνεχίσουμε. Προσεχώς, εις τις οθόνες του τηλετόρα θα προβληθεί η κασέτα αυτή. Να πούμε ότι δίνει έμφαση ακόμα πιο πέρα από τα όρατα και διαφημίζει φανερά τον γραμμωτό κώδικα σε μπράτσα, σε πόδια, σε κεφάλια, και δείχνει αντί για οτιδήποτε στοιχείο διαφήμιση του μαρκαρίσματος 666, που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση πλέον για αυτούς που αρνούνται ότι δεν έχει έρθει η ώρα. Κάνει αναφορά στο τι συμβαίνει ή και έχει συμβεί στον Χίτλερ, τον είδατε, στους πολέμους, τις αρρώστιες, καταστροφές τώρα, και βάζει ερωτηματικό στην ειρήνη, ώστε συνειδητά ή υποσυνείδητα να περάσει στους λαούς και στον λαό που θα δει τη συγκεκριμένη κασέτα, ότι για να σταματήσουν όλα αυτά τα κακά, μία σωτηρία υπάρχει για να σωθούμε από αυτά τα κακά, από τις ασθένειες, από την πείνα, από τους πολέμους, να σφραγιστούμε όλοι μαζί. Στη συνέχεια αναφέρει την αποκάλυψη, ορισμένα εδάφια από την αποκάλυψη του Ιωάννου, και βεβαίως για κάποια στιγμή, για άλλους λόγους, προβάλλουν και τον Εβραίο τον Λένιν ως μεγάλο σωτήρα της ανθρωπότητος, η σφαγής της ανθρωπότητος. Και στο φινάλε, η αντίστροφη μέτρηση για την ανθρωπότητα που μας λέει άρχισε, το είδατε στις οθόνες σας με κεφαλαία γράμματα από το CNN, και μας μιλάνε για τη The New World Order, δηλαδή την παγκόσμια νέα διαταγή. Καταλαβαίνετε τις εντολές που έρχονται. Έπειτα η δεύτερη φάση δείχνει το μικροτσίπ που το είδατε στο κάτω μέρος της ταινίας σας. Εντυπωσιακότατα οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν, όταν θα προβάλλουμε την ταινία θα το δείτε, πριν βγουν, και με υπόκοφη φωνή ακούγεται αυτό, η νέα τάξη και νέα διαταγή. Θα επεκταθούν τα μικροτσίπς παντού σε όλο τον πλανήτη, σε ζώα, σε ανθρώπους. Είδαμε τον εφιάλτη που ενέσκυψε και στη χώρα μας, σε βρέφη. Όπως εδώ πέρα μας λέει ο κύριος Πάνος Καμένος στο συγκεκριμένο έντυπο, ότι διάβασε κάποιου Μητροπολίτου την κατάθεση για τα μικροτσίπ που εισηγήθηκε να μπουν στα μευτήρια της Αυστραλίας κάποιος Αυστραλός. Και τον διορθώνω εδώ, για να τον ενημερώσω τον κύριο Παναγιώτη Καμένο, ότι το σύστημα αυτό δεν το εισήγαγε και ούτε θέλει να το εισαγάγει κάποιος Αυστραλός χιξ τυχαίο πρόσωπο, αλλά οι Εβραίοι Σιωνιστές. Λοιπόν, να τα αφήσουν και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους οι κύριοι Μητροπολίτες. Και να μην λένε ότι κάποιος τυχαίος Αυστραλός εισηγήθηκε. Ποιοι εισηγήθηκαν, ποιοι θέλουν την παγκόσμια σφράγιση της ανθρωπότητας για να την ελέγχουν και να την υποτάξουν, να την καθοδηγούν και να την ρομποτοποιήσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που θέλουν να εδραιώσουν παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιο κυβερνήτη, τον Αντίχριστο τον επερχόμενο, παγκόσμιο νόμισμα, παγκόσμια θρησκεία του Σατανά, παγκόσμιο στρατό, παγκόσμια υπεραστυνομία που την ονομάζουν Royal Gestapo. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Εβραίοι Σιωνιστές. Το μικρό κράτος ησική που έβγαλε φύλλα και άνθησε και έκανε σχημάτισε το κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, να τα αφήσουν οι κύριοι Μητροπολίτες και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, έπειτα, όλο αυτό το σύστημα λοιπόν της τεχνολογίας, λένε οι Αμερικανοί, ότι έρχεται κατά πάνω μας και είναι εχθρικό και ανελέητο. Θα το ακούσετε λίγαν προσεχώς. Επιβεβαιώνεται μεταξύ των δημοσιογράφων η ερώτηση, και ότι η εντολή είναι από τη νέα τάξη, και το λέω ένας τον άλλον και την επικυρώνουν, και παρουσιάζουν και ντοκουμέντα του Υπουργείου της Αμερικής, πολλών Υπουργείων. Όπως επίσης μας λένε ρητά και κατηγορηματικά ότι το νέο οικονομικοπολιτικό σύστημα επιβάλλει νέα θρησκεία, νέο οικονομικό σύστημα, και υπάρχει σχέδιο να παραλάβει στον πλανήτη αυτό κάθε άνθρωπος έναν αριθμό υποδορίου στο δεξί χέρι ή και στο μέτωπο, το οποίο αυτό νομοσχέδιο στη ΣΥΠΑ έχει δρομολογηθεί από την εποχή του Ρίγκαν. Λοιπόν, μας δουλεύετε? Έπειτα μας δείχνουν του σκάνερ, τον ανιχνευτή, που του δεν έχουν φέρει και εδώ και τον πήρανε στην Εθνική Τράπεζα, τον βάλανε και μας τον διαφημίζουνε, όπου θα γίνεται η ανίχνευση εφόσον ο σφραγισμένος θα εκπέμπει ραδιοπομπός ο σφραγισμένος, και τα σχέδια αφορούν ολοκλήρωση, λέει η συγκεκριμένη βιντεοτενία, όχι αργότερα του 2000. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, και όποιος δεν ευαισθητοποιηθεί
Και όποιος δεν ενημερώσει τον πιστό λαό του Θεού, αυτός έχει μεγάλη ευθύνη. Θα δεχθούμε για πάρα πολύ λίγο μερικά τηλεφωνήματα σε ανοιχτή σύνδεση. Να παρουσιαστούν τα τηλέφωνα της τηλετόρα παρακαλώ, για να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο για τη συνθήκη Σέγγεν και για να σας προτρέψουμε όλους εσάς να παραστείτε στην τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, την τρίτη που γίνεται έξω από τη Βουλή. Εάν δεν παρευρεθείτε, καλά να μας κάνουν. Σε λίγο θα δείτε τα αποτελέσματα. Παρακαλώ, αν θέλετε, να βγάλουμε 4 τηλέφωνα. Το τηλέφωνο της τηλετόρα είναι 92 70 092 έως 95. Παρακαλώ όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε στα τελευταία λεπτά που μας μένουν και έχετε κάποιες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας. Και μέχρι να επικοινωνήσετε, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή να αντιδράσετε, γιατί αυτοί τους αποφασισμένους φοβούνται, με όλες σας τις δυνάμεις. Και να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός θα υπάρξει προσέλευση κόσμου, γιατί θα καταγγείλουμε και θα υπάρξει και ψήφισμα της συνθήκης κατά του Σέγγεν. Θα μιλήσουν και πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, η ώρα 5 έως 7, θα μιλήσουμε αρκετοί αγωνιστές. Και καλείστε όλοι εσείς να παραβρεθείτε, να δώσετε το παρόν. Βεβαίως, την κάλυψη της εκδηλώσεως θα την κάνει ο σταθμός μας που είναι ευαισθητοποιημένος για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Δεν ακούω, μήπως είναι κλειστό το τηλεφωνικό, το τηλέφωνο ή το τηλέφωνο, δεν ακούγεται. Μήπως επειδή το έχουμε βάλει αριστερά. Λοιπόν, δεν δεχόμεθα τηλέφωνα, περίεργο πράγμα. Λοιπόν, όποιος θέλει να επικοινωνήσει. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μα ναι, ναι. Από Κυφισιά σας παίρνω. Είσαστε στον αέρα, είστε η κυρία. Ελευθερία. Μάλιστα. Η Ελευθερία. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, μια και είστε τώρα στον αέρα κι εσείς, πείτε στους ιερείς να χτυπήσουν οι καμπάνες, να βγει ο λαός στο δρόμο μεθαύριο. Να χτυπήσουν όλες τις εκκλησίες, τις καμπάνες τους. Τους το λέμε, αδερφοί μου, αλλά από εσάς εξαρτάται, από εσάς που θα προσέλθετε. Αγωνιζόμαστε, εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Ναι, στις εκκλησίες τους να τους προτρέπετε να μιλάνε από άμβονο συνέχεια. Προτρέπουμε και μιλάμε, αλλά αυτοί οι μεγάλοι, όλες οι εκκλησίες, οι πάντες, να χτυπήσουν οι καμπάνες, να βγει ο λαός, να αναρωτηθεί ο κόσμος, κοιμάται. Αντιδράστε, αυτό είναι που τα ακούνε τώρα, αυτή τη στιγμή σας ακούνε οι κύριοι όλοι αυτοί. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ευχαριστούμε, ολοκληρώσατε, γιατί δεν... Όχι, ολοκληρώσατε, αυτός είναι ο καημός. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε την κατάθεση της συγκεκριμένης τηλεθεάτριας, ευαισθητοποιημένης ως προς τα θέματα Ελλάδα και Ορθοδοξία. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί που αγωνιούν και παρακολουθούν τις εκπομπές και έχουν θέση και άποψη και είναι πληγωμένοι άνθρωποι αυτοί όλοι, εγκαταλελειμμένοι από εσάς τους αρχιερείς. Μάλιστα. Ναι, Δήμητρα, από Περιστέρι. Μάλιστα. Κυρία Ντουράκη, φωνάστε εσείς, γιατί εμείς φωνάζομαι και μας λένε τρελούς παλαβούς και μας διώκουν. Φωνάστε στον κόσμο να βγαίνει, να έρχεται. Δεν ξέρει πότε ο κόσμος να κατεβαίνει στις συγκεντρώσεις και πότε και πού. Να τα λέτε αυτά, να τα προλέγετε. Μάλιστα, τα λέμε, αγαπητοί μου, αλλά εσείς πρέπει να ευαισθητοποιήσετε στις ενορίες σας τους κληρικούς και να τους καταγγείλετε εν ανάγκη και να αντιδράσετε εντονότατα. Κυρία Δουράκη, τα λέμε, εγώ ιδίως φωνάζω και με λένε παλαβή και τρελή. Μάλιστα. Περιμένει. Γι' αυτό εσείς από εκεί που φαίνεστε σε ολόκληρο τον κόσμο, να φωνάξετε ακόμη πιο πολύ, σας παρακαλώ. Όλοι εκεί. Να μην η αντίδρασή σας και ο πόλεμος που έχει αρχίσει θα πρέπει να είναι η μία αποδοχή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Δεν θα παραλάβετε κανενός είδους ταυτότητα. Άλιστα. Αυτή θα είναι η νίκη σας. Θα ρωτήσω κάτι. Με το οποιοδήποτε κόστος, εντάξει. Ναι, να σας ρωτήσω. Ναι. Με την φορολογική δήλωση. Όχι, δεν μπορούμε τώρα, αγαπητοί, γιατί δεν θέλουμε άλλα. Τα είπαμε στον αέρα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, άλλο ένα τηλεφώνημα θα δεχθούμε και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή λέγοντάς σας ότι να μην λείψει κανείς, διότι και η εκδήλωση αυτή θα της Κυριακής 5 η ώρα το απόγευμα έως τις 7, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μεγάλη ημέρα η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η αναστήλωση των εικόνων, η μεγάλη αυτή ημέρα από τους χριστοκτόνους και θεομάχους ευρεοσιονιστές, η αναστήλωση των εικόνων λοιπόν της Κυριακής, της Ιεράς Κυριακής,
έχει καταγγελίες φοβερές από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Να προσέλθετε και να δώσετε το παρόν. Παρακαλώ. Καλημέρα κυρία Δούρα. Καλημέρα σας. Από χρόνια πολλά σας ξέρω βεβαίως. Μάλιστα. Θέλω να μας πείτε ονομαστικώς. Ποιοι είναι αυτοί οι Εβραίοι της Ελληνικής Βουλής? Μάλλον Ελληνοεβραίοι. Κοιτάξτε, οι Εβραίοι δεν γίνονται Έλληνες ποτέ, αγαπητέ. Όσα χρόνια να ριζώσουν στην Ελλάδα, όσες γενναίες και να περάσουν, Εβραίοι θα παραμείνουν και μπράβο τους γι' αυτό. Δεν έχουν ελληνική συνείδηση. Όχι, βεβαίως. Εγώ από πάω στην Αμερική θα είμαι Έλληνας. Θα είμαι Ελληνοαμερικάνος. Όχι. Ο Έλληνας δυστυχώς εκφυλίζεται και γίνεται Αμερικάνος. Όχι, όλοι. Και μιλάει και σπασμένα. Ενώ οι Εβραίοι οπουδήποτε και αν εγκατασταθούν, αυτό οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε και μπράβο τους, κρατάνε την παράδοσή τους, κρατάνε. Το θρησκευμά τους, την εθνότητά τους και κυριαρχούν. Λοιπόν, ενώ εμείς γινόμαστε μιμητές των μοντέλων των χρεοκοπημένων της Δύσεως και ερχόμαστε πίσω ως Αμερικανάκια. Δεν μιλάω για όλους, μιλάω για το ποσοστό. Ακούσατε πως μίλησε για τον απόδημο ελληνισμό. Ναι, βεβαίως, γιατί έχουμε και εμείς από την οικογένεια έξω και σε άλλες χώρες οι οποίοι είναι αμιγώς Έλληνες. Και είναι υπέροχη. Λοιπόν, να μην παραλάβετε κανένας είδους έντυπο και να στείλετε τα ηλεκτρονικά διαβατήρια με το μικροτσίπ και το γραμμικό κώδικα. Κυρία μου, συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Εγώ έχω την ταυτότητά μου του 69. Δεν έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε άλλο. Μα τι λέτε τώρα, έχω το διαβατήριο του τότε. Δεν το αλλάζω, ας μην πάω πουθενά. Μπράβο σας. Αυτή η κατάθεση που κάνετε. Αν είναι δυνατόν, εγώ να πάω να τα αλλάξω. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, θέλω να σας πω ότι τι μοιράζονται τώρα έτσι θελικά. Τα ξέρω, και κυρία... πραξικοπηματικά. Τα ξέρω γιατί διαβάζω κάποια εφημερίδα εβδομαδία εδώ και 100 χρόνια που τα έχω μάθει από εκεί. Μάλιστα. Γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Μέρα. Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι, και εδώ ολοκληρώνομαι και μη χάσετε και τη Δευτέρα στις 3.30 ώρα την αναμετάδοση της εκδηλώσεως Κυριακή της Ορθοδοξίας που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός και Σαλαμίνος στον ΓΟΧ. Να μην την χάσετε, διότι θα ακούσετε φοβερές καταγγελίες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς να παραμείνετε πιστοί στις επάλξεις μέχρι τελικής πτώσεως, να ενδυναμώνεστε και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι τον πόλεμο και την δύναμη αλλά και τον αγώνα δεν τον κάνουμε εμείς, τον κάνει ο Κυριός μας, αλλά ο Κυριός μας βοηθά και προείσταται και είναι πάνω από αυτούς που καταγγέλουν αλήθειες και τους καθοδηγεί. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και να πάψουν οι κύριοι αυτοί να μας εκβιάζουν και να μας απειλούν. Γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Θα καταθέσουμε και μεθαύριο και στην εισαγγελία. Εγώ δέχθηκα προσωπικά έναν εκφοβισμό μέσα από δύο αυτοκίνητα που έγινε στην πορεία του δρόμου μου προχθές. Λοιπόν, ήθελαν να με πετάξουν, να με βγάλουν από την οδό, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ οδηγεί το όχημα. Το όχημα του αγωνιστού. Λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας εύχομαι καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο και να μην λείψει κανείς σας από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Καλή σας ημέρα.